Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Τον καταπληκτικό συνδυασμό που μου έκανε η όμορφη Ελένη μας από το χάτι του Αναμαρουσίου, σας τον έδειξα στο Facebook, είναι αυτό το υπέροχο χρώμα στο πάνελ. Είναι αυτό το υπέροχο χρώμα στο πάνελ, στυλ κροκό, φίδι, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πώς να το πω, με το χεράκι, το Diori, το οποίο το συνδυάσαμε με αλυσίδα. Στο kit, στο πακέτο, το χεράκι είχε μια πιο κοντή αλυσίδα, η οποία είναι βέβαια καταπληκτική και για το χέρι και για τον ώμο. Εγώ ήθελα να το κάνω λίγο πιο μακρύ και η Ελένη μου πρόσθεσε κρυκάκια. Αυτό σας το λέω γιατί πρώτον το kit θα το βρείτε με λίγο μικρότερα κρυκάκια και δεύτερον για να σας πω ότι τα κορίτσια στο Μαρούσι μπορούν να σας κάνουν ό,τι θέλετε, εφόσον είναι εφικτό, οποιαδήποτε αλλαγή είναι εφικτή, με όλη τους την αγάπη. Να πω ότι η συγκεκριμένη τσάντα δεν είναι κάτι δύσκολο για να το κάνω βίντεο, όμως, επειδή είναι μια τσάντα πολύ φιλική για αρχάριες φίλες, θα δώσω λίγες οδηγίες, λίγα κολπάκια, το πώς μπορούμε να την πετύχουμε ίσια και στρωτή και για την επένδυση που θα βάλω μέσα, το ύφασμα εννοώ τη φόδρα, γιατί δεν χρειάζεται κάτι άλλο, η δερματίνη του είναι χοντρή και στέκεται μόνη της. Αυτή είναι και η σημασία. Θα σας δείξω λοιπόν 2-3 tips που κάνω εγώ για να πετύχω αυτό το μέγεθο, να πετύχω το σωστό στήσιμο αυτής της τσάντας και ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ φιλική για αρχάριες. Πολύ chic τσάντα, πολύ θηλυκή, με μεγάλη χωρητικότητα, από το πρωί μέχρι το βράδυ μπορούμε να την κρατήσουμε και μία όχι τόσο πολύ έμπειρη μπορεί να αγοράσει το πάνελ αυτό, το σώμα της τσάντας και να ξεκινήσει τα πρώτα της βήματα στην μπλεκτή τσάντα. Λοιπόν, το πάνελ αυτό, το σώμα της τσάντας, έχει μέγεθος 60 εκατοστά επί 30 εκατοστά. Το πρώτο που κάνουμε αγοράζοντας ένα τέτοιο kit είναι να προετοιμάσουμε το σώμα. Παίρνουμε το νήμα μας, εγώ έχω το χρώμα αυτό που έχει ταιριάξει απίστευτα. Προφανώς όμως εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι συνδυασμό θέλετε, ό,τι νήμα θέλετε, μια έντονη αντίθεση, ό,τι θέλετε εσείς μπορείτε να κάνετε. Και ξεκίνησα με βελονάκι νούμερο 3,5 για να περνάει εύκολα από τις τρύπες και έκανα με το νήμα κατενέλα εγώ 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα και 5 άριχτα στις γωνίες μου. Γιατί 5, γιατί εφόσον έκανα 2-2-2, αν στη γωνία τώρα ξαφνικά έκανα 3 που κάνουμε σε όλες τις γωνίες, θα μου τράβαγε η γωνία μου. Η γωνίτσα μου θα μου τράβαγε. Έτσι λοιπόν έκανα 2 στην τελευταία τρυπούλα, 1 που είναι ο γωνιακός μου πόντος και γύρισα να κάνω πάλι 2 από αυτή την πλευρά. 2-2-2-2. Επαναλαμβάνω, με το νήμα κατενέλα. Εάν πάρετε ένα πιο χοντρό νήμα, θα πρέπει να κάνετε τις δοκιμές σας. 1-2. 1-1-2. Με οποιοδήποτε άλλο νήμα πλέξετε, κάντε δοκιμές και δείτε αν σας στρώνει το πλεκτό σας εδώ τόσο όμορφα και λεία. Αφού λοιπόν ετοιμάσουμε το σώμα της τσάντας μας, από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κανόνας. Δηλαδή, θα μπορούσα πολύ εύκολα να σας πω, α, είναι 60 εκατοστά, πες 25 και 25 η άλλη πλευρά 50 και 10 μας μένει για τον πάτο. Θεωρώ ότι ειδικά για μια αρχάρια, το 10 εκατοστά αυστηρά στον πάτο της θα τη δυσκολέψει και να το πετύχει και να το βγάλει στο πάνω μέρος. Εγώ λοιπόν σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ένα πιο απλό τρόπο. Πάρτε την τσάντα σας, διπλώστε τη σαν να είναι να την κρατήσετε και δείτε πόσο περίπου θέλετε τον πάτο, πόσο ύψος σας ευχαριστεί. Στο περίπου λοιπόν μπορείτε να βάλετε και 2 πρόχειρα σημάδια κάνοντας την τσάντα σας έτσι για να δείτε τι φάρδος θέλετε.
Αφού λοιπόν έχετε ένα μπούσουλα για το μέγεθος της τσάντας που εσείς επιθυμείτε, με το μάτι σας τι σας αρέσει, πώς σας αρέσει να είναι η τσάντα, θα μπορούσατε να κάνετε, παραδείγματος χάρη, πολύ λεπτά πλαϊνά και να γίνει μια μακρόστενη tote bag, μπορείτε να κάνετε πολύ φαρδιά πλαϊνά και να γίνει μια κοντόχοντρη τσάντα. Άρα, ό,τι σας ταιριάζει στο μάτι, στο στυλ σας και στη χρήση που τη θέλετε. Τι έκανα λοιπόν εγώ? Ξεκίνησα και έκανα μία αλυσίδα για την πλέξη αυτή, την πολύ απλή που έκανα, αυτά τα μικρά ανάγλυφα. Χρειαζόμουν μονό αριθμό πόντων, οπότε το μόνο που κοίταξα είναι να είναι μονή η πόντη μου και την αρχική αυτή αλυσίδα πήγα και την έβαλα πάνω στη τσάντα μου για να δω αν με καλύπτει αυτό το φάρδος. Εφόσον λοιπόν εγώ αποφάσισα ότι θέλω αυτό το κομμάτι να κάνω, πρόσεξε να είναι μονή η πόντη, το ξαναλέω, για τη συγκεκριμένη πλέξη. Άρα, εάν έχετε στο μυαλό σας κάποια πλέξη που θέλετε να κάνετε, θα κάνετε την αρχική σας αλυσίδα. Ναι μεν στο μάτι να σας είναι ok το φάρδος, όμως να είναι και τα πολλαπλάσια σωστά. Εγώ λοιπόν έβγαλα 13 εκατοστά φάρδος. Το 10 που είναι συνήθως οι τσάντες μου φάνηκε στενό για αυτή τη μεγάλη τσάντα. Επέλεξα λοιπόν να την κάνω 13 πιο φαρδιά και επέλεξα λοιπόν αυτό το φάρδος. Ξεκίνησα να σηκώσω το κομμάτι μου. Τι γίνεται τώρα? Εάν είστε λίγο εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο, αφού σηκώσετε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, βρείτε το κέντρο της τσάντας σας. Πάμε από εδώ που το έχω μαρκάρει. Βρείτε το κέντρο της τσάντας σας. Το σωστό είναι να μετρήσετε τους πόντους σας, να τσεκάρετε και με τα σαντιμέτρ, να είστε σίγουρες ότι αυτό εδώ είναι το κέντρο της τσάντας σας. Έβαλα λοιπόν ένα σημάδι εδώ, βρήκα τον κεντρικό πόντο από το πλεκτό κομμάτι μου και τι κάνετε? Είπαμε αν είστε εξοικειωμένες. Ή θα πάτε και θα βάλετε το πλεκτό κομμάτι κέντρο με κέντρο και θα υπολογίζετε κατά αυτόν τον τρόπο, ή αν δεν είστε πολύ σίγουρες ότι έτσι έχετε κάνει το σωστό, υπάρχει άλλος ένας τρόπος με μέτρημα. Πόσες αλυσίδες έχω σε αυτή την πλευρά, τόσες σειρές, τόσες αλυσίδες θα πρέπει να έχει η περιμετρική μου σειρά από το κέντρο μέχρι εδώ πάνω. Άρα, ή πάτε και υπολογίζετε έτσι το πλαϊνό σας, κέντρο με κέντρο, ή μετράτε τις σειρές αυτές. Πριν κάνουμε την περιμετρική σειρά, μετράμε πόσες σειρές είναι, μετράμε τους πόντους που έχουμε τους μισούς εδώ και υπολογίζουμε συν έναν που είναι η περιμετρική σειρά, για να βγάλουμε τους πόντους που χρειαζόμαστε για αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι σας το είπα πολύ αναλυτικά. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι μια τσάντα πολύ εύκολη για τα πρώτα βήματα μιας πλέκτριας, που κακά τα ψέματα άλλη αίσθηση δίνει ένα δερμάτινο ή ένα ή μια δερματίνη στη τσάντα μας και άλλο το πλεκτό. Αφού λοιπόν έκανα το πρώτο κομμάτι, έκοψα πλέγμα στις διαστάσεις που είναι το πλεκτό μου κομμάτι. Όχι τεντωμένο, χαλαρό όπως το έχω πλέξει. Πριν κάνω την περιμετρική μου σειρά, το στρώνω όμορφα, δεν το τεντώνω και κόβω ένα πλέγμα στις διαστάσεις που είναι αυτό το κομμάτι. Και την περιμετρική σειρά την έκανα μαζί με το πλέγμα μου. Επέλεξα πλέγμα για τα πλαϊνά, δεν είναι υποχρεωτικό, μπορείτε να μην βάλετε καμία επένδυση αν τα θέλετε πολύ μαλακά. Πιο σκληρή επένδυση όχι, γιατί θα μου γινόταν πολύ κουτί η τσάντα μου. Επέλεξα λοιπόν το πλέγμα, γιατί το πλέγμα είναι, ναι μεν σου στείνει το πλεκτό σου, αλλά έχει και ευελιξία, είτε προς τα έξω να θέλω να το βάλω, είτε προς τα μέσα το πλαϊνό μου, το πλέγμα μου επιτρέπει αυτό το λίγισμα. Συμβουλή. Όταν θα κόψετε το πλέγμα για το πρώτο σας κομμάτι, κόψτε και το πλέγμα για το δεύτερο και αφήστε το στην άκρη. Το πλέγμα, εάν έχετε προσέξει, εάν είναι στην ίδια ευθεία, αν το κόψουμε προς την ίδια κατεύθυνση, θα βγει ακριβώς ίδιο. Εάν κόψετε ένα κομμάτι πλέγμα, το ετοιμάσετε και πάτε μετά και δεν θυμάστε σε ποια κατεύθυνση έχετε βάλει το μεγάλο σας κομμάτι, αυτό που έχετε αγοράσει, και το κόψετε αντίθετα ας πούμε,
τα ίδια τετραγωνάκια στο έτσι και τα ίδια στο έτσι θα σας βγάλουν διαφορετικό μέγεθος πλέγμα. Αλλιώς είναι όταν είναι έτσι το πλέγμα μας, αλλιώς όταν είναι έτσι. Κόβοντας λοιπόν το πρώτο μου κομμάτι, προς την ίδια κατεύθυνση κόβω ακριβώς άλλο ένα ίδιο για να το έχω στην άκρη για όποτε θα κάνω το δεύτερο πλαϊνό μου. Πάμε να σας δείξω τι απλό έκανα. Για τη συγκεκριμένη πλέξη είπαμε ότι χρειαζόμαστε μονό αριθμό πόντων. Σαν πρώτη σειρά το έκανα με το μάτι για να πετύχω τη διάσταση που θέλω εγώ στην τσάντα μου. Φυσικά το δεύτερο κομμάτι το κάνουμε ίδιο με το πρώτο. Έχω βάλει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 πόντους. 15 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και μία για να γυρίσω 16. Γυρίζω στην πρώτη μου σειρά πλέκοντας 15 άριχτα στην πίσω θηλιά όπως κάνω πάντα για να έχω στρωτό και όμορφο αποτέλεσμα. Άριχτα. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και άριχτο. Πάμε να κάνουμε αυτό το μπαλάκι μας. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στον πόντο μας, φέρνουμε νήμα έξω, παίρνουμε νήμα και κλείνουμε τη μία θηλιά μόνο και έχουμε τρεις θηλιές στο βελονάκι μας. Παίρνουμε νήμα, ξαναμπαίνουμε στον ίδιο πόντο, φέρνουμε έξω νήμα και έχουμε στο βελονάκι μας συνολικά 5 θηλιές. Παίρνουμε νήμα και τις κλείνουμε όλες μαζί. Στον επόμενο πόντο, όπως είμαστε κατευθείαν, κάνουμε ένα άριχτο και πάμε ξανά. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στον επόμενο πόντο, φέρνουμε νήμα έξω, παίρνουμε νήμα και κλείνουμε μόνο μία θηλιά, έχουμε τρεις. Παίρνω νήμα, ξαναμπαίνω στον ίδιο πόντο, φέρνω νήμα έξω και συνολικά έχω 5 θηλιές. Παίρνω νήμα, τις κλείνω όλες μαζί και αμέσως μπαίνω στον επόμενο πόντο και στερεώνω με ένα άριχτο. Τόσο απλά σχηματίζεται αυτό το μικρό μπαλάκι από πίσω, το ανάγλυφο. Πάμε πάλι. Στον τελευταίο πόντο ένα άριχτο. Γι' αυτό και ο μονός αριθμός πόντων. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και κάνω άριχτα σε όλη μου τη σειρά. 15 άριχτα. Από την καλή πλευρά της πλέξης πλέκω πάντα μία σειρά με άριχτα και από την ανάποδη πλευρά δημιουργώ αυτά τα μπυλάκια. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω, άριχτο και επαναλαμβάνω. Είναι ευθεία όλα αυτά τα μπυλάκια που έχω δημιουργήσει, άρα επαναλαμβάνω την πρώτη και τη δεύτερη σειρά για όσο θέλω εγώ.
αυτή η απλή πλέξη έχει αυτό το αποτέλεσμα. Προτίμησα να μην κάνω bubble πάλι σε αυτή την τσάντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω ξανακάνει στο παρελθόν μια παρόμοια με bubble. Πιο απλή την άφησα, πιο λιτή, έχει όμως την τσαχπινιά της η πλέξη. Θα ολοκληρώσω λοιπόν τώρα το κομμάτι. Οι μετρήσεις μας είναι όταν κάνουμε το πρώτο κομμάτι. Από εκεί και μετά το δεύτερο κομμάτι θα βγει άμεσα, γιατί ξέρουμε πόσες σειρές θα κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 σειρές με το σχέδιο, συν τις ενδιάμεσές του, με τα άριχτα. Θα πάω λοιπόν και θα κάνω αυτό το κομμάτι μου για 13 σειρές σχέδιο, συν τις ενδιάμεσες, επαναλαμβάνω. Και όταν ολοκληρώσω το πλεκτό μου κομμάτι, θα τοποθετήσω επάνω το πλέγμα και θα πλέξω την περιμετρική αυτή σειρά που στρώνει το πλεκτό μας πάντα, ποτέ δεν αφήνουμε πλεκτό χωρίς περιμετρική σειρά, πάνω στο πλέγμα μου. Έχω πει και άλλες φορές ότι το στρώνουμε ίσια και όμορφα και το πιάνουμε με ό,τι θέλετε εσείς, τέλος πάντων. Εγώ το πιάνω με αυτά εδώ. Το στρώνω και κοιτάω να μου πηγαίνουν και ευθεία οι σειρές, μη στρίψει από τη μία πλευρά το πλέγμα. Και αφού το έχω στερεώσει επάνω, το έχω σταθεροποιήσει καλύτερα, ξεκινάω και πλέκω. Δεν σημαίνει ότι ένας πόντος είναι ένα τετραγωνάκι. Ανάλογα το νήμα, ανάλογα το βελονάκι, μπορεί να χρειαστεί να τη δείξουμε ένα πόντο. Εμείς κοιτάμε κάθε φορά που μπαίνουμε στο σωστό πόντο του πλεκτού μας να βγαίνουμε από πίσω σε μία τρύπα. Μας ενδιαφέρει και από τις δύο πλευρές να είναι οι πόντοι μας ίδιοι. 28 άριχτα έκανα από εδώ. 28 άριχτα θέλω και από εδώ. Δεν μπορώ από εδώ να έχω περισσότερα και από εδώ λιγότερα, γιατί δεν θα μου είναι εύκολο μετά να στερεώσω τα πλαϊνά στην τσάντα μου. Από τη μία πλευρά αυτή και από αυτή, σίγουρα θα μας βγουν ίδια, είναι 15 συν τις γωνίες. Προσέχουμε λοιπόν στις φαρδιές μας πλευρές να είναι ίδιοι οι πόντοι μας. Και να μην στρίψει το πλεκτό και όταν τελειώσουμε ξαφνικά δούμε ότι έχουμε κάνει αυτό. Και οι γραμμές μας πάνε έτσι. Δηλαδή από τη μία πλευρά είναι ίσιο και από την άλλη μας έχει τραβήξει και θα φαίνεται πολύ άσχημα στο μάτι εάν πηγαίνει έτσι λοξά. Αφού τελειώσω λοιπόν τα δύο κομμάτια, πριν συρμαμολογήσω, το οποίο θα γυρίσω να το κάνουμε μαζί, ετοιμάζω τη φόδρα μου. Τι θα κάνω? Θα πάω και θα βάλω το δερμάτινο σώμα της τσάντας μου πάνω σε μία φόδρα. Θα το σχεδιάσω, αφήνοντας και ένα δάχτυλο, ένα εκατοστό τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να την ράψουμε, και θα σχεδιάσω πάνω στην ίδια φόδρα και τα δύο πλαϊνά μου. Όπως ακριβώς συμπεριφέρομαι στη τσάντα μου, θα κάνω και με τη φόδρα μου, με την επένδυση. Θα βρω τα κέντρα από αυτά τα κομμάτια, θα βρω το κέντρο από το μεγάλο σώμα της φόδρας και θα ξεκινήσω και θα ενώσω, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το σώμα της τσάντας, το πλαϊνό κομμάτι της φόδρας κέντρο με κέντρο με το μακρύ κομμάτι της φόδρας. Το ίδιο θα κάνω και από εδώ και μετά θα πάω και θα κλείσω όπως κλείνω την τσάντα μου για να ενώσω τη φόδρα μου και να τη φορέσω μέσα. Προφανώς στο μεγάλο κομμάτι θα βάλω και καμιά τσεπούλα εγώ να την ετοιμάσω και θα σας τα δείξω όλα αφού τα έχω προετοιμάσει. Είμαι στην ένωση του πλαϊνού κομματιού μου. Είπαμε κέντρο του πλεκτού κομματιού με κέντρο τσάντας. Ξεκινάω λοιπόν από αυτό το κεντρικό πόντο και συνεχίζω και ράβω, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, πόντο με πόντο. Όταν φτάσουμε στο μεσαίο εδώ πόντο, θα μπω δύο φορές στον πόντο το μεσαίο του πλαϊνού. Δηλαδή, πέρασα, τώρα θα πρέπει να πάω εδώ και στον επόμενο. Ξαναγυρνάω στον ίδιο πόντο για να μου κάνει ωραίο γλυκό γύρισμα στη γωνία. Και συνεχίζω κανονικά τώρα πια, στρίβοντας από αυτή την πλευρά, πόντο με πόντο. Πάντα στις γωνίες μου χρησιμοποιώ δύο πόντους από το πάνελ, είτε είναι πλεκτό είτε είναι αυτό, η δερματίνη μου, με ένα πόντο εδώ το γωνιακό, για να μην τεντώσει η γωνία, παρά να κάνει ωραία κούρμπα εδώ, ωραία κλίση. Και συνεχίζω και ενώνω μέχρι να φτάσω στο πάνω μέρος.
Γυρνώντας τώρα από τη μέση προς την άλλη πλευρά, έχω αφήσει αρκετό νήμα για να με φτάσει να συνεχίσω την ένωσή μου από τη μέση και εδώ. Έχω ολοκληρώσει την ένωση και των δύο κομματιών. Όπως σας είπα, είτε θέλετε να την κάνετε έτσι την τσάντα σας, είτε θέλετε να τη γυρίσετε προς τα μέσα και να γίνει πιο στενή, πιο ματζόβολη, είναι δική σας επιλογή. Τώρα θα πρέπει να κάνω τουλάχιστον μία σειρά άριχτα στο πάνω μέρος της τσάντας μου για να στρώσουν οι γωνίες μου και να σταθεί όμορφα σε όλη την τσάντα περιμετρικά. Δεν θα μπω ακριβώς στη γωνία, γιατί τη γωνία μου θέλω να τη στρώσω. Θα μπω στον προηγούμενο πόντο. Θα βάλω νήμα. Άριχτο. Μπαίνοντας σε αυτήν εδώ την ένωση, θα προσέξω να μπω σε δύο θηλιές μαζί και να τραβήξω λίγο χαλαρά το άριχτό μου, να ανέβει πιο πάνω. Γιατί η γωνία μου πάντα... Η γωνία μου πάντα τραβάει πιο κάτω. Με αυτόν τον τρόπο και τη δένω σωστά και τραβάω το άριχτο να έρθει λίγο πιο πάνω. Συνεχίζω γύρω-γύρω, άριχτα. Έφτασα πάλι στην επόμενη γωνία, θα πάρω μία θηλιά από εδώ, μία θηλιά από εδώ. Άριχτο που το τραβάω λίγο πάνω να έρθει στο ίδιο ύψος το βελονάκι μου με την υπόλοιπη τσάντα. Και συνεχίζω κανονικά άριχτα. Και στις τέσσερις γωνίες κάνω ακριβώς το ίδιο για να σηκωθεί και να έρθει ευθεία εδώ η ένωση. Φτάνοντας εδώ στο τέλος που κανονικά πρέπει να κλείσω και να ενώσω, δεν θα το κάνω. Εγώ θα κάνω μία σειρά με βουβό, πιάνοντας τη σειρά που μόλις έπλεξα, τα άριχτα που μόλις έπλεξα, γιατί το βουβό θα μου μαζέψει πιο πολύ το επάνω μέρος της τσάντας, δεν θα ξεχυλώσει, κάνει ένα πιο χοντρό τελείωμα και πιο στρωτό. Έχω ολοκληρώσει και το τελείωμα. Σας είπα ότι έκανα και αυτή τη σειρά το βουβό. Βοηθάει στο να μην γυρνάει και όλα στο επάνω κομμάτι που είναι λεπτό. Νήμα πρέπει να έχω χρησιμοποιήσει το μισό, φαντάζομαι. Έχει μείνει μισή μπομπίνα περίπου από το κατενέλα. Ή το κρατάτε για να κάνετε μία άλλη τσάντα μαζί με ένα άλλο χρώμα, αν έχετε περισσεύματα, ή κάντε ένα όμορφο τσαντάκι που θα μπαίνει μέσα σε αυτή την τσάντα, ένα φακελάκι μικρό. Οικονομική λοιπόν και στο νήμα αυτή η επιλογή. Και αφού είναι έτοιμη όλη μου η τσάντα, θα πάρω τη φόδρα που έχω προετοιμάσει. Όπως σας είπα, έκοψα το πάνελ, το σώμα της τσάντας, έκοψα δύο πλαϊνά ίδια με τα πλεκτά που έκανα, ένωσα όπως ενώνω ακριβώς την τσάντα μου. Εγώ έχω βάλει και τα τσεπάκια μου μέσα και δεν έχω κάνει τίποτα στο τελείωμα, απλά περίπου το έχω υπολογίσει και τώρα θα το φορέσω μέσα στην τσάντα μου για να δω πού ακριβώς πρέπει να το ενώσω. Θέλω να το φέρω σύριζα με το πάνω μέρος της τσάντας. Οπότε φοράω μέσα στη τσάντα μου την φόδρα που έχω δημιουργήσει, θα τη ράψω σύριζα με κρυφή βελονιά εδώ γύρω γύρω στο πλεκτό και είμαι έτοιμη. Βέβαια εγώ έχω να βάλω και το κούμπομα, το πως θα κλείσετε τη τσάντα είναι δική σας επιλογή.
εγώ λέω να βάλω μαγνητάκι, αν δεν ξέρω αν θα βάλω ένα ή δύο. Επίσης θα ήταν πολύ ωραίο να μπει ένα γλωσσάκι εδώ, να βάλετε φερμουάρ, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ προτιμώ ένα λίγο πιο εύκολο άνοιγμα στις τσάντες μου. Τις προτιμώ λίγο έτσι χύμα και ανοιχτές. Οπότε νομίζω ότι με ένα μαγνητάκι θα είμαι μια χαρά εδώ. Ολοκληρώνω το φοδράρισμα της τσάντας και θα σας τη δείξω έτοιμη φωτογραφημένη. Επαναλαμβάνω, είναι μια τσάντα πολύ εύκολη για αρχάριες, όμως και για πιο έμπειρες πλέκτριες. Είναι μια πολύ chic, δυνατή, μια πολύ chic και δυνατή τσάντα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.